στις 30, στις 10 του μηνός ο κύριος δήμαρχος, πρωτού της 10 του μηνός, είχε στείλει χαρτιά στο δασαρχείο της Τριπολής να κάνει πράξη χαρακτηρισμού για 65 στρέμματα στην περιοχή Μεγαβούνη. Εκεί, όταν τον ρωτήσαμε, γιατί βρήκαμε το χαρτί, το οποίο το είχε, δεν ήθελε να το δώσει, δεν ήθελε να το δημοσιεύσει, για να μας το φέρει με το ίδιο τρόπο που έφεραν τα λατομεία. Και πήγαμε και το ρωτήσαμε, άρχισε και έλεγε τα δικά του, ότι θα κάνει ένα εργοστάσιο, θα υπάρχει πρόβλημα. Συνεργάτες του είπαν στον εκπρόσωπο του Βαλτετσίου ότι τι ανάγκη έχεις εσύ, θα σου φέρουμε, θα δουλέψουν παιδιά από το χωριό σου, θα πάρει πολλά λεφτά η κοινότητά σου. Τώρα δεν ξέρω πού το στήριζε αυτό. Από εκεί και μετά έκανε, πάλι χωρίς να μας ενημερώσει, βγάζει εκτός ημερησίας διάταξης και το περνάει Δημοτικό Συμβούλιο. Το πέρασε και αυτό εν αγνία δική μας, για να μας ενημερώσει θα ήμασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλο ότι δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά όταν είναι για θέματα της περιοχής μας, παρίσταται και έχει και ψήφο ο Πρόεδρος. Ένα είναι βέβαιο, ότι ακόμα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας να πάει ή οσδήποτε, ακόμα και ο Κολοκοτρώνης αντί να πήγαινε από την άλλη μεριά, να γύριζε ανάποδα από την εκεί μεριά, το έργο θα γίνει. Θα γίνει το συντομότερο, στο συντομότερο χρονικό διάστημα, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Για να ξεκαθαρίζουμε μια και καλή με αυτά τα θέματα. Ο κύριος Δήμαρχος τι είναι, ο Παπαδόπουλος? Όποιος νομίζει ότι έχει ιδιοκτησία, όποιος νομίζει ότι έχει ιδιοκτησία, έχει αναρτηθεί από το δασαρχείο να πάει εκεί να πάρει τους τίτλους του, και λοιπόν, τους τίτλους του λοιπόν. Όποιος νομίζει, λέω, και όποιος νομίζει ότι ο Κολοκοτρώνης από τη μία μεριά πήγαινε με τάλογο και από την άλλη με το γαϊδούρι από την από εδώ μεριά, από το Μεγαβούνι, να φέρει τα ιστορικά στοιχεία λοιπόν να τα αποδείξει. Αυτό... Αυτά είπε ο δήλωσε ο Δήμαρχος, γιατί είναι έγγραφα. Είναι έγγραφα στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε προχθές εκτός ημερησίας διάταξης. Πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι σε αυτό. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να αποφευθεί η όποια προσωρινή λύση η οποία είναι απέναντί σας. Το τι είναι προσωρινό και τι μόνιμο θα το δείξει ο χρόνος. Έχουμε δύο άξονες που πρέπει να κινηθούμε. Και προς το Δήμο, αλλά και προς την περιφέρεια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την περιφέρεια απ' έξω. Έχει και αυτή ένα κομμάτι.